του σταυρού σου ο τύπος νύνη περίλειον έλαμψεν, ον περεξόρους Αγίου, το ποκρανίου και την εν αυτό σου σώτε, Ισχύνε τράνος ας, δία του του κρατίνας, και τους πιστούς βασιλήσιμον. Ους και περισσοζέ, δία παντός εν πρεσβείες της Θεοτόκου, Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Σώσον Κύριε, Ήρθα στις βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και τόσων φυλατών διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Ο σαν φιπανεύωσμα τη αηδίου ζωή. Τα θεία σου λείψανα εκ των ταμείων τη γη. Η εφάνισαν. Όθεν μνήμαν τελούσαν Ισευρέσαι ως κουτών, μελπόμεν Πατερνήλε, την δόθησαν σοι χάριν. Δίσπασι προστάτης ευρίσκει θερμότατον. Η Εβδόμη του Μηνός Μαΐου Ανάμνησης του Ενουρανόφανέντος Σημείου του τιμίου και Ζωπιού Σταυρού Ακακίου Κοδράτου του ερνικομιδία, Ρουφίνου και Σατουρνίνου των Μαρτύρων Ιωάννου Οσίου του Ψυχαΐτου νήλου Οσίου του Μυροβλήτου Η Εμφάνισης του τιμίου και Ζωπιού Σταυρού η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στον Μέγα Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έμβλημα της νίκης «Εν τούτο νίκα». Εδώ έχουμε μία άλλη εμφάνιση η οποία έγινε στην Ιερουσαλήμ περίπου το έτος 346 μετά Χριστόν. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλέας ο Κωνσταντίνος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση αυτή έγινε την 7η Μαΐου. Ήταν η ώρα τρίτη, δηλαδή εννέα το πρωί, όταν ξαφνικά στον ουρανό εφάνει ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως, πάνω από τον Γολγοθά μέχρι το όρο των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους τους ευρισκομένους στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροντες, γυναίκες και παιδιά όλοι μαζί έτρεξαν στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου και με πολύ χαρά και θερμή κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν τον Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτού ισχυρότατο όπλο των αγωνιζομένων χριστιανών κατά του διαβόλου. Ο Άγιος Ακάκιος Καταγόταν από την Καπαδοκία και έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Έλαμψε και αυτός μεταξύ των απειραρίθμων ηρώων της χριστιανικής πίστεως στον διωγμό κατά της Εκκλησίας επιγαλερίου Γαλερίου Μαξιμιανού. Υπηρετούσε στις στρατιωτικές τάξεις και είχε διοικητή τον εκατόνταρχο φύρμο. Κάποια μέρα αυτός με ανωτέρα διαταγή ανέκρινε τους στρατιώτες του για να εξακριβώσει πόσοι και ποιοι από αυτούς ήσαν χριστιανοί. Μεταξύ αυτών που ομολόγησαν τον Χριστό ήταν και ο Ακάκιος. Ο Φύρμος προσπάθησε να τον μεταπίσει, αλλά ο Ακάκιος απάντησε μεγαλόφωνα «Εγώ χριστιανός γεννήθηκα και θα είμαι». Διότι έτσι με διατάσσει και έτσι το θέλει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και καυχόμαι μάλιστα που κατάγομαι από γενεά χριστιανική». Ο τότε τον έστειλε στον ανθύπατο Βιβιανό. Αυτός προσπάθησε με πολλούς και διαφόρους τρόπους, καλούς και σκληρούς, να τον αλλαξοπιστήσει τον Ακάκιο, μάταια όμως. Τότε τον έστειλε στην πιο σκοτεινή φυλακή αφού τον μαστίγωσε ανελαίητα. Αλλά και πάλι δεν κατάφερε τίποτα. Κατόπιν ανέλαβε τον Ακάκιο ο ανθίπατος Φλακίνος. Αυτός στην αρχή τον φυλάκισε, αλλά όταν είδε την άκαμπτη επιμονή του, διέταξε και τον επεκεφάλισαν. Ήταν ο Ακάκιος τότε 25 ετών τη αυτή η μέρα η Ιερά Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και τον συναυτό Μαρτυρισάντων. Ο Άγιος Κοδράτος έζησε στα χρόνια των βασιλέων Δεκίου και Ουαλεριανού στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Συνελήφθη ως χριστιανός και οδηγήθηκε στον Ανθίπατο Περίνιο και όταν τον ανέκρινε ο Κοδράτος ομολόγησε με ότι είναι χριστιανός τότε τον ξάπλωσαν κατά γης και τον μαστίγωσαν με νεύρα βοδιών και εμόφυρτο τον έριξαν στην φυλακή. Από την οικομίδια με προσταγή του ανθιπάτου μεταφέρθηκε στην νίκαια της Βυθινίας, όπου δι' αυτού πολλοί πίστεψαν στον Χριστό και θανατώθηκαν άλλοι με φωτιά και άλλοι με τα μαχαίρια. Εκεί αφού τον κρέμασαν, έγδαραν τις σάρκες του με σιδερένια νύχια και τον μαστίγωσαν ανελέητα ξανά και τον έστειλαν στην Απάμια, όπου και εκεί υπέστη πολλά και ποικίλα μαρτύρια. Από εκεί ο Ανθίπατος τον οδηγούσε δέσμιο στην Κεσάρια. Στον δρόμο πολλές φορές προσπάθησε να πείσει τον Κοδράτο να προσφέρει θυσία έστω και λίγο θυμίαμα στον βωμό των ψευτοθεών αλλά ο μάρτυρας παρέμενε άκαμπτος στην πίστη του. Τότε κοντά στην Ερμούπολη διέταξε να τον βάλουν πάνω σε μία πυρακτωμένη σχάρα και έπειτα τον αποκεφάλισαν. Τη αυτή ημέρα μέρα η έβρεση των τιμίων και θαυματουργών λιψάνων του Οσίου Νείλου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού. Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλήτης, Καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο Κινουρίας της Αρκαδίας της Πελοποννήσου και έζησε ασκητικά στον Άθωνα κατά τον 17ο αιώνα, αφού εμόνασε για λίγο μαζί με τον θείο του Ιερομόναχο Μακάριο στην Μονή Παναγίας της Μαλεβής. Όταν εκοιμήθη ο Όσιος Νήλος, ο Θεός του έδωσε το χάρισμα της μυροβλησίας και μοίρα άφθονα και ευωδέστατα εκ του τάφου ανέβλιζον. Σήμερα εορτάζεται η έβρεση και η ανακομιδή των λειψάνων του, η οποία έγινε το έτος 1815, ενώ η κυρίως μνήμη της κοιμήσεώς του εορτάζεται στις 12 Νοεμβρίου. Τα λείψανα του Οσίου ήταν κρυμμένα στη γη για περισσότερα από 150 χρόνια και ήλθαν στην επιφάνεια ως άνθη πανεύωσμα της αηδίου ζωής. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.